Κοντά μας είναι ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γρηγόρης Λέων, για να μας πει αυτά που μέχρι τώρα γνωρίζουμε και με το δικό σας τρόπο, κύριε Λέων, να μας ξεδιαλύνετε κάποια πράγματα, είτε αυτό θεωρείται όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε, είτε αυτό θεωρείται κάτι το οποίο αναπαράγουμε, μπερδεύουμε, αλλά δεν ξέρουμε τελικά που είναι η αλήθεια. Και τι ισχύει. Ναι. Και τι ισχύει. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, παρακολουθώντας και τις αναρτήσεις σας, με αμύωτο ενδιαφέρον, δεν σας κρύβω. Στεκόμαστε από κάθε τι το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει ένα κουτάκι γνώσης τελικά. Στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, με τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων, με ό,τι ευρήματα έχετε μέχρι τώρα υπόψη σας, τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να μας πείτε? Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Έχουμε δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά μας δώσανε πολύ σωστά ευρήματα, τόσο τοξικολογικά, όσο και ιστολογικά, όσο και ιατροδικαστικά. Απλά στη μία έκθεση υπήρχε, αν θέλετε, μία αστοχία ως προς την εκτίμηση της αιτίας θανάτου. Και μιλάω για το πρώτο παιδί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο παιδί, είμαστε στη φάση που κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, όπως συνηθίζετε να λέτε στη γλώσσα σας, είπανε κάποια δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν περιμένετε από έναν ιατροδικαστή να σχολιάσει δημοσιογραφικές πληροφορίες ή διαρροές. Mm-hmm. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι στην τρίτη περίπτωση γίνεται μία πολύ σημαντική διερεύνηση του περιστατικού, τόσο ιστολογικά όσο και τοξικολογικά. Και εδώ πρέπει να πούμε, να λύσουμε και μια απορία αν θέλετε. Μου είπατε πριν ότι κάνατε τοξικολογικές στα δύο πρώτα παιδιά και ήταν αρνητικές. Γιατί κάνετε στο τρίτο? Mm-hmm. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό και επίσης κάθε αιτία θανάτου και κάθε μηχανισμός, ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια οικογένεια, ναι, μπορεί να είναι διαφορετικός. Mm-hmm. Και ακόμα και αν το είδος είναι ίδιο. Δηλαδή, σε ένα παθολογικό θάνατο, δεν σημαίνει ότι τρία παιδάκια πεθαίνουν από τον ίδιο λόγο εάν δεν έχουν γενετικό υπόβαθρο. Mm-hmm. Όπως επίσης, εάν πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια, επίσης δεν είναι βέβαιο ότι και τα τρία παιδάκια φύγανε με τον ίδιο τρόπο. Λέω όλα τα σενάρια για να μην παρεξηγηθεί. Άρα, εδώ λοιπόν θα πρέπει στο τρίτο περιστατικό να περιμένουμε τα αποτελέσματα του τι βρήκαμε, γιατί εδώ προς το παρόν έχουμε το τι δεν βρήκαμε, αυτό ανακοινώθηκε. Ναι. Οπότε μόλις έχουμε αποτελέσματα, προφανώς και θετικά δείγματα, νομίζω ότι σιγά σιγά θα έχουμε τη λύση του μυστηρίου, που δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στη συνέχεια θα ξεκλειδώσει ουσιαστικά και τα άλλα δύο περιστατικά με βεβαιότητα. Να σταθώ λίγο, κύριε Λέων, σε αυτό το αποτελέσματα του τι δεν βρέθηκε. Είναι ένα βήμα πιο κοντά στο τι θα βρεθεί? Όταν αποκλείουμε, σας ξαναλέω, με αυτά που ακούστηκαν και είναι λίγο παρακινδυνευμένο αυτό που κάνω, απλά για να βοηθήσω έτσι τη συζήτησή μας. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι δεν βρήκαμε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, προφανώς είναι σημαντικό, γιατί εδώ ένα από τα σενάρια τα οποία έχουμε, και μάλιστα νομίζω το ισχυρίστηκε και η οικογένεια πρόσφατα πάλι με γονιδιακό τρόπο, ότι πώς έχουν φύγει τα παιδιά και τα λοιπά, δηλαδή με παθολογικά αίτια, εδώ από ό,τι φαίνεται δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Και πάει δια της ατόπου τώρα. Πάει δια της ατόπου, αποκλείονται σενάρια. Ναι, στην ιατροδικαστική δεν λειτουργούμε μόνο δια της ατόπου. Κάποιες φορές όντως πρέπει να λειτουργήσουμε και συνδυαστικά. Δηλαδή να έχουμε τα ευρήματα, να έχουμε τι βλέπουμε και να πούμε μετά και το τι δεν υπάρχει. Αυτό πράγματι ισχύει. Mm-hmm. Αλλά μόνο δια της ατόπου δεν θα έχουμε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι το τρίτο παιδί θα μας δώσει ισχυρά και κοφαντικά ευρήματα. Και νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Κύριε Λέων, όταν λέτε το τρίτο παιδί, μιλάμε τώρα για την Τζορτζίνα, για το τελευταίο παιδί που έφυγε από τη ζωή, σωστά? Και το πρώτο παιδί, ακριβώς, τώρα γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί κιόλας και συγγνώμη που σας ρωτάω, Μαλένα. Μιλάμε η Μαλένα, πρώτο παιδί που έφυγε από τη ζωή, η Ήρυδα και η Τζορτζίνα. Σωστά.
Μιλάμε με τα ονόματα, με τα ονόματα γιατί... συναισθηματικά. Ναι. Είναι πολύ βασικό, γιατί προηγουμένως μας διευκρινίζεται ακόμα και στην τοποθέτηση το Δία της Ατόπου και όλα αυτά που εμείς με απλοϊκή σκέψη, κύριε Λεόν, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να καταλάβουμε. Μπαίνουμε στα λιμέρια της ιατροδικαστικής, που μέχρι πρότινος κανένας από εμάς, μην γελιόμαστε, δεν ακριβώς είχε μπει. Και μπορεί σε εσάς να φαίνεται κάπως άστοχο ή άτοπο ή πολύ λάθος και παρακινδυνευμένο, ωστόσο, προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να οδηγηθούμε στο τι μπορεί να έχει συμβεί. Τώρα, επειδή έχω μία απορία, μέσα σε αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, μέσα από τις απαντήσεις από τα όργανα που βρίσκονται στη Φορμόλη, αν δεν άκουσα τον παιδιό, της μικρής Τζορτζίνας, εκεί μας βοηθάτε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί από εκεί φαντάζομαι ότι δίδονται απαντήσεις. Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν πράγματι κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Ναι. Εδώ τώρα υπήρξε μία διαδικασία η οποία ήταν στα όρια, αν θέλετε, των πρωτοκόλων, με την έννοια ότι δεν παρέδωσε η αστυνομία τα όργανα του παιδιού στην παθολογανατόμο, αλλά θεωρήθηκε, κρίθηκε τέλος πάντων ως καλύτερο να τα παραλάβει και να τα παραδώσει τελικά ο ίδιος ο πατέρας. Mm-hmm. Να σας είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ναι. Βέβαια, για να είμαι επίσης απολύτως ειλικρινής, είναι θέματα τα οποία την επόμενη μέρα θα κληθούμε να δούμε. Όλοι οι ιατροδικαστές, εγώ είμαι βέβαιος ότι, τουλάχιστον είμαι βέβαιος για τους ιατροδικαστές που να ανήκουν στην Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρεία που είμαι πρόεδρος, αλλά νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουμε αντιληφθεί και κενά και παραλήψεις και τι δεν έχει πάει καλά. Άρα όμως, αυτά πιθανώς να στοιχήσουν στο τελικό αποτέλεσμα ή να έχουν παρακολλήσει, ας πούμε, τη διαδικασία και χρονικά, ίσως να έχουν χαθεί πράγματα, όπως και εμείς τελικά στη μετάφραση. Ναι. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, εκτιμάται? Ακόμα και αν δεν υπήρχε πρόθεση. Εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι όλη η ιατροδικαστική κοινότητα έχει πέσει πάνω σε αυτό το περιστατικό, ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας όπως μπορεί. Ουσιαστικά συμβάλλει στο να διελευκανθεί μια υπόθεση η οποία δεν σας κρύβω ότι είναι για μας ένα μεγάλο στοίχημα για την ιατροδικαστική κοινότητα. Yeah. Και εγώ είμαι βέβαιος ότι θα δώσουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και επίσης για να μην έτσι παρεμηνευτούν πράγματα θέλω να σας πω ότι και η δουλειά που έχει γίνει στο πρώτο περιστατικό από όλους τους συναδέρφους είναι άψογη ως προς την καταγραφή. Το πρόβλημα υπήρχε ως προς την επιστημονική κρίση για την αιτία θανάτου. Τίποτε άλλο. Άρα στο πόρισμα, όπως λέμε, στο συμπέρασμα τελικά. Στο συμπέρασμα τελικά. Υπήρχαν και άλλα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ό,τι έγινε. Πάντως, σας λέω, στο δεύτερο περιστατικό, παρότι υπήρχε κάτι στα ιστολογικά το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά, ένα έβριμα με πάρα πολλά ερωτηματικά, εν τούτης η έμπειρη συνάδελφος νομίζω ότι βάζοντας μια δεύτερη αιτία θανάτου, αρκεί απλά να την ερμηνεύσει αυτή την αιτία θανάτου και νομίζω έχει κλείσει και το δεύτερο περιστατικό. Να ρωτήσω... Τώρα, στο τρίτο έχουν δοθεί πραγματικά όλες οι δυνάμεις και νομίζω ότι εκεί θα έχουμε... Και τις καθοριστικές απαντήσεις, αν θέλετε. Αυτός είναι και ο λόγος που διακρίνουμε να διαπνέετε κάθε τοποθέτησή σας από μια απίστευτη αισιοδοξία, ίσως και βεβαιότητα, για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στη λύση αυτού του μέχρι τώρα έτσι τόσο έντονου γρίφου. Είστε φύση αισιόδοξος. Κοιτάξτε, ακόμα και αν ήμουν αφήσει αισιόδοξος, δεν θα μπορούσα για ένα περιστατικό τέτοιο, εάν υπήρχαν φοβερά προβλήματα και ανυπέρβλητα, να εκφράζω μια τέτοια αισιοδοξία. Εδώ σας λέω ότι ό,τι και να υπήρξε, ό,τι αστοχία, ό,τι παράληψη, δεν είναι ανυπέρβλητη. Ευτυχώς πρέπει να σας πω για παράδειγμα ιστολογικές εξετάσεις. Ακόμα και μια εμφιβολία να έχουμε και τώρα. Ναι. Μπορούμε να ανατρέξουμε στα ιστολογικά παρασκευάσματα, στα πλακίδια όπως λέμε, στο μικροσκόπιο να τα ξαναδούμε και να αργά τα επαναβεβαιώσουμε ή όχι. Ναι. Όχι φυσικά, δεν είναι αργά. Ναι. Δεν είναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λέον. Κύριε Λέον, είχατε πει πρόσφατα ότι η μητέρα σας βοήθησε πάρα πολύ με τις περιγραφές της
στο να καταλάβετε τι ακριβώς έχει έτσι κατά κάποιο τρόπο συμβεί, αν μπορούμε να πούμε, σωστά. Και με ποιο τρόπο, ας πούμε, η περιγραφή βοηθάει τόσο πολύ, εάν ιατροδικαστικά, ας πούμε, δεν υπάρχει και η ανάλογη εικόνα. Τώρα πολύ απλά σας το ρωτάω, μπορεί να κάνω και λάθος. Όχι, όχι. Ωραία, σωστά το λέτε και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν μόνοι τους στο σπίτι ευνίδια. Εκεί δεν υπάρχει κανείς δίπλα τους, ένας άνθρωπος, να μας περιγράψει το πώς αισθάνθηκε αυτός ο άνθρωπος τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του μέχρι να καταλήξει. Τι κινήσεις έκανε, τι δήλωσε, εάν πόναγε, εάν έβγαλε κάποιο αίμα, αν έβγαλε κάτι άλλο, εάν τέλος πάντων έχασε την ισορροπία του, πώς έπεσε, αν έπεσε κτλ. Εδώ τώρα έχουμε μία μητέρα η οποία πραγματικά μας περιγράφει με τέτοιο τρόπο τους τρεις θανάτους που βίωσε με αγωνία δίπλα στα παιδιά της, τα οποία μην έχετε καμία αμφιβολία ότι είναι καθοριστικά. Έχουμε ένα πλεονέκτημα, ένα ιατρικό ιστορικό δηλαδή, των τελευταίων λεπτών αυτών των παιδιών. Από την καταγραφή της μητέρας. Δεν μιλάμε για έναν άγνωστο άνθρωπο. Βέβαια. Μιλάμε για τη μητέρα που βλέπει το παιδί της. Και μάλιστα φαίνεται ότι η μητέρα ξέρει κάποιους ιατρικούς όρους αρκετά σωστά, θα σας έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή μας λέει σωστά πράγματα. Δεν λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ερμηνευτούν από ένα γιατρό ή από ένα ειδικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Αν έχει βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω κιόλας. Τελικά, κύριε Λέων, είμαστε όμως στην τελική ευθεία. Δηλαδή, από μέρα σε μέρα, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η υπόθεση θα φτάσει στο τέλος της. Μπακαλίστηκε η βέβαια λογική του αύριο μεθαύριο, ναι, πότε. Γιατί ιατροδικαστικά ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι η διαδικασία, είναι χρονοβόρα. Η αγωνία μας η μεγάλη, ξέρετε, ως ιατροδικαστές, είναι σε κάθε υπόθεση να τη φέρουμε εις πέρας σωστά και όχι γρήγορα. Mm-hmm. Ο χρόνος, εντάξει, μπορεί να έχει έτσι μία σημασία. Ειδικά ξέρω ότι για εσάς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Εμείς λειτουργούμε λίγο αντίστροφα. Mm-hmm. Θέλουμε να φέρνουμε σωστά και σοβαρά και αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εδώ η υπόθεση δεν μπορεί να έχει νέα ερωτηματικά, είναι βέβαιο αυτό. Εδώ πρέπει να έχουμε απαντήσεις ξεκάθαρες που δεν θα επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης. Για την έρευνα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για την έρευνα την ιατροδικαστική, τι σημαίνει το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί δείγματα ασφυκτικού θανάτου, αλλά ούτε παθολογικά προβλήματα. Τι σημαίνει για την έρευνα? Ποιο είναι δηλαδή το επόμενο πράγμα που κοιτάτε? Ότι προφανώς εδώ επικεντρώνεται η όλη διαδικασία προς το παρόν στις τοξικολογικές εξετάσεις. Και λέω προς το παρόν γιατί θέλω να σας τονίσω και αυτό. Ξέρετε, και στις δύο πρώτες περιπτώσεις δεν είχαμε σαφή δείγματα ασφυκτικού θανάτου. Okay. Οπότε και εδώ ουσιαστικά επιβεβαιώνεται μια τέτοια εικόνα. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν στο τέλος. Όμως σε κάθε περίπτωση εγώ βλέπω ότι στη συγκεκριμένη τρίτη υπόθεση μάλλον οι τοξικολογικές εξετάσεις θα έχουν αποτέλεσμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε αποτέλεσμα στις τοξικολογικές. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό και να στείλουμε και εμείς όλη μας τη θετική ενέργεια και σκέψη σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που μέρα νύχτα είναι πάνω από την υπόθεση, αλλά ουσιοδός, όχι όπως εμείς ως παρατηρητές. Και σίγουρα πολύ σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέων. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά κι εσείς, χρόνια πολλά. Να είστε καλά.